Η μεγάλη συμμετοχή των πολιτών στις ευρωεκλογές του Ιουνίου και η καταψήφιση των δυνάμεων της δεξιάς είναι ο στόχος του Πασόκ Κινάλ, τόνισε από τα Χανιά, όπου περιόδευσε σήμερα ο βουλευτής Αθηνών του κόμματος Παύλος Γερουλάνος. Από την κατάμεστη οδό Χάλιδον, όπου συνομίλησε με πολίτες, ο κ. Γερουλάνος μαζί με την υποψήφια ευρωβουλευτή Μαρία Δαφέρμου και στελέχη της Νομαρχιακής Επιτροπής Χανίων επεσήμαναν την ανάγκη αλλαγής του πολιτικού κλίματος στην Ευρώπη. Είναι κρίσιμη για τον εξής λόγο. Μπροστά μας έχουμε μια Ευρώπη η οποία συνέχεια καταραίει και καταραίει από τις πολιτικές της δεξιάς και της ακροδεξιάς. Αυτά είναι κόμματα τα οποία πηγαίνουν στην Ευρώπη ουσιαστικά για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους τα συμφέροντα και όχι για να χτίσουν μια Ευρώπη δυνατή που να δουλεύει για τους λαούς της. Οι υποψήφοι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμοι, είπε ο κύριος Γερουλάνος, να δώσουν τη μάχη για μια Ευρώπη δυνατή και ενωμένη που προασπίζεται τα συμφέροντα των πολιτών της. Η ανατροπή των σημερινών δυνάμεων είναι η πρώτη προτεραιότητα αν θέλουμε η Ευρώπη να πάρει το δρόμο τον οποίο οραματιστήκαμε πριν από μερικά χρόνια. Ίδιο σύμφωνα με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ Κινάλ είναι και το διακύβευμα των ευρωεκλογών στο εσωτερικό. Αυτή είναι η δεξιά η οποία έδωσε προτεραιότητα στις επιχειρήσεις, στα μεγάλα κέρδη, στις τράπεζες και άφησε τον κόσμο χωρίς προγράμματα, χωρίς σοβαρές προοπτικές, χωρίς πολιτικές για την αγροτιά, χωρίς κοινωνικό κράτος, χωρίς καν μια αμυντική πολιτική την οποία τη συζητάμε τόσο καιρό και θα πρέπει επιτέλους να την κάνουμε πράξη. Ο Παύλος Γερουλάνος μαζί με την υποψήφια ευρωβουλευτή Μαρία Δαφέρμου πραγματοποίησαν περιοδεία στην πόλη, ενώ αύριο θα βρίσκονται στην Κίσαμο.